Γεια σας. Και πάλι θα δούμε μία πολύ χρήσιμη εφαρμογή των παράλληλων διανυσμάτων. Θα δείξουμε πώς μπορούμε με τα παράλληλα διανύσματα να προσδιορίσουμε τη γωνία που σχηματίζουν δύο ευθείες. Και πάλι από το σχολικό μας βιβλίο. Έχουμε δύο ευθείες, την ψη ίσον μη επί χ και την δεύτερη ευθεία, 1 και μη επί χ ίσον με 1 μειον μη επί ψη. Ζητάμε λοιπόν να βρούμε τη γωνία που σχηματίζουν οι δύο ευθείες. Για το λόγο αυτό θα γράψουμε στη γενική μορφή και τις δύο εξισώσεις και θα αναζητήσουμε τα παράλληλα διανύσματα. Οπότε η πρώτη είναι αυτή εδώ. Επομένως, το δέλτα 1 διάνυσμα, το οποίο είναι παράλληλο στην ε1, έχει συντεταγμένες β μείον α, δηλαδή είναι αυτό. Το δέλτα 2, το οποίο είναι παράλληλο στην ε2, από τον ίδιο τύπο. Προσοχή, όταν παίρνουμε τους τελεστές παίρνουμε και τα πρόσημα. Άρα είναι μείον 1 συν μη. Έτσι λοιπόν η γωνία των δύο ευθειών είναι ίδια με τη γωνία των παράλληλων διανυσμάτων, όπου μπορούμε από το συνημείτονο και τον τύπο του εσωτερικού γινωμένου υπολογίσουμε τελικά αυτή τη γωνία. Οπότε αναπτύσσουμε τις ταυτότητες. Κάνουμε τις αναγωγές μας. Εδώ σπάμε σε δύο ρίζες. Πρόκειται για δύο ίδιες ρίζες, οπότε θα έχουμε τελικά την απλοποίηση με τον αριθμητή και καταλήγουμε στο ρίζα 2 δεύτερα που είναι ένα γνωστό συνημείτονο. Άρα η οξία γωνία των δέλτα 1 δέλτα 2 διανυσμάτων είναι πι τέταρτα και φυσικά η αντίστοιχη γωνία των ευθειών. Αν μας ζητούσαν την αμβλία γωνία θα ήταν 180-45, 135 μοίρες. Θα έρθω τώρα να δούμε μία πολύ σημαντική άσκηση στις ευθείες, η οποία περιγράφει την δέσμη δύο ευθειών, τριών ευθειών. Μιλάμε για μία άσκηση σχολικού βιβλίου πάλι. Μας δίνει τρεις ευθείες, την ε1,
την ε2 και την ε3 και ζητάει να δείξουμε ότι η ε1, ε2, ε3 διέρχονται από το ίδιο σημείο. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι δύο ευθείες παράδειγμα τέμνονται, ποιο είναι το σημείο τομής και αν το σημείο τομής επαληθεύει την τρίτη. Δίνω λοιπόν το σύστημα των ε1, ε2 επιλέγουμε αντίθετους τελεστές. Και πάλι αντίθετους. Έτσι λοιπόν, άρα το σημείο τομής των ε1, ε2 είναι το σημείο α 1,1. Για να διέρχεται η ε3 από το α αρκεί το σημείο να την επαληθεύει. Έχουμε λοιπόν 7 επί 1 μείον 8 επί 1 συν 1 ίσο με το 0, το οποίο φυσικά και ισχύει. Άρα και οι τρεις ευθείες διέρχονται από το σημείο α 1,1. Αυτό, όπως θα δούμε, μπορεί να γενικευτεί και σε περισσότερες ευθείες, δηλαδή να έχουμε μία οικογένεια ευθείων, οι οποίες θα θέλουμε να διέρχονται από ίδιο σημείο. Έχουμε λοιπόν το εξής πρόβλημα. Μία εξίσωση και πάλι μία άσκηση σχολικού βιβλίου. Μία εξίσωση λοιπόν, 2α τετράγωνο και α και 3 επί χ και α τετράγωνο μείον α και 1 επί ψ και 3α και 1 ίσο με το 0. Το α είναι μία παράμετρος και ανήκει στο R. Να δείξουμε ότι παριστάνει ευθεία πρώτον και δεύτερον, ότι όλες οι παραπάνω ευθείες, για κάθε τιμή του α δηλαδή, διέρχονται από σταθερό σημείο. Για να δείξουμε ότι η εξίσωση 1 παριστάνει ευθεία, θα πρέπει οι συντελεστές α και β να μην μηδενίζονται ταυτόχρονα. Ο α λοιπόν είναι 2α τετράγωνο και α και 3 και ο β είναι α τετράγωνο μείον α και 1. Έστω λοιπόν ότι ο β είναι 0. Τότε α τετράγωνο μείον α και 1 θα πρέπει να κάνει 0. Αυτό όμως έχει διακρίνουσα ως τριώνυμο αρνητική. Άρα το β είναι διάφορο του μηδενός για κάθε α που ανήκει στο R, επομένως αυτό παριστάνει πάντοτε ευθεία. Άρα η 1 παριστάνει πάντοτε ευθεία. Σε περίπτωση που το β μηδενιζόταν για κάποιες τιμές της παραμέτρου, θα έπρεπε για την κάθε μία ξεχωριστά έτσι, τιμή
να δούμε τι συμβαίνει στο Α. Επιλέγω λοιπόν δύο τιμές για το Α και βάζω στην εξίσωση 1. Για Α ισο 0 λοιπόν έχουμε 3 χ και ψ και 1 ισο με το 0. Δύο εύκολες τιμές φυσικά. Και για α ίσον 1 θα μας δώσει 2 και 1 και 3 επί χ και 1 μειον 1 και 1 επί ψ και 3 επί 1 και 1 ίσον το 0. Οπότε βρίσκω 3 χ και ψ ίσον με μειον 1, δύο ευθείες 1 και 3, 6 χ λοιπόν εδώ και ψ ίσον μείον 4. Θα λύσω το σύστημά τους, να βρω το σημείο τομής, επιλέγω πάλι αντίθετους. Οπότε φεύγουν αυτά. Και κάνοντας αντικατάσταση σε μία από τις δύο, βρίσκουμε και το ψ. Άρα, οι δύο ευθείες διέρχονται από το σημείο μείον 1, 2. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδείξει ότι όλες οι παραπάνω ευθείες διέρχονται από αυτό το σημείο. Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει το σημείο μείον 1, 2 να επαληθεύει την οικογένεια ευθείων, αυτή εδώ που βρίσκεται σαν σχέση 1, σαν εξίσωση 1. Έτσι λοιπόν αυτό είναι απαραίτητο βήμα, αρκεί να επαληθεύει το σημείο μείον 1, 2 την εξίσωση 1. Φυσικά στη θέση του χ και ψ θα μπουν αυτά, όχι στη θέση της παραμέτρου. Για οποιοδήποτε α πρέπει να συμβαίνει αυτό. Οπότε φεύγουν αυτά εδώ ως αντίθετη, 0 ίσον 0 ισχύει. Επομένως για κάθε α που ανήκει στο R, όλες οι ευθείες που περιγράφονται από την εξίσωση 1 διέρχονται από το σταθερό σημείο, έτσι, μείον 1,2. Στο επόμενο μας μάθημα θα δούμε και άλλες εφαρμογές.